Τι κάνετε, αθλητές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα 15 λεπτό πρόγραμμα γυμναστικής για κοιλιακούς για αρχάριους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και από τον οποιονδήποτε, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρίσκεται. Είτε αν είστε σε μισαίο επίπεδο, είτε ακόμα και σε προχωρημένο, επαναλαμβάνοντας απλά το πρόγραμμα 2-3 φορές για να πάρετε τα μέγιστα ανάλογα με το επίπεδό σας. Σημασία έχει να προσπαθούμε να συνεχίσουμε, ακόμα και αν χρειαστεί να σταματήσουμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Η κάθε άσκηση θα γίνεται για 40 δευτερόλεπτα και 15 δευτερόλεπτα θα είναι το διάλειμμα. Προσπαθήστε να πάρετε ό,τι καλύτερο μπορείτε από αυτό. Θα δείτε ότι έτσι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα δείτε ότι θα χτίσετε και την πειθαρχία που χρειάζεται, αλλά θα ανοίξετε το δρόμο για να πετύχετε τα αποτελέσματά σας. Το χτίσιμο των κοιλιακών δεν είναι μόνο γυμναστική, αλλά πρέπει να συνδυαστεί και με τη διατροφή. Πρέπει να ρίξουμε τα ποσοστά λίπους στο σώμα μας για να αρχίζουν να φαίνονται οι κοιλιακοί και η δουλειά που κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν το θερμιδικό έλλειμμα είναι απαραίτητο, καταναλώνουμε λιγότερες θερμίδες από ό,τι συνολικά χρειαζόμαστε, υπολογίζοντας και τα μακροθρεπτικά συστατικά, λιπαρά, υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, και να καλύπτουμε επαρκώς τις πρωτεϊνικές μας ανάγκες για την μυϊκή αναδόμηση. Στην περιγραφή του βίντεο σας δίνω σχετικά link που θα σας βοηθήσουν και με τη διατροφή αλλά και με την εγκύμναση της μέσης και των αρχαίων για να έχουμε μια σφαιρική εγκύμναση του κορμού που είναι πολύ χρήσιμο ώστε να μην αμελούμε κανέναν μη και να προκαλείται ανισορροπία. Προγράμματα σαν αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά όχι μόνο για το χτίσιμο των κοιλιακών αλλά για απώλεια θερμίδων, ακόμα και καύση λίπους, διότι το tempo και η ένταση που χρησιμοποιείτε σε αυτά τα προγράμματα είναι κατάλληλος. Ανεβάζουμε τους παλμούς ακριβώς εκεί που πρέπει για να ενεργοποιηθεί το λίπος σαν μορφή ενέργειας, αλλά και η διάρκεια τους. Και τα κάνω είτε μετά από βάρη για μυϊκές ομάδες, είτε ακόμα και σαν μια ολοκληρωμένη προπόνηση, εκεί που αν νιώθω κουρασμένος, είτε έχω πολύ λίγο χρόνο και δεν θέλω να μείνω άπραγος. Αν είστε έτοιμοι, είμαι και εγώ έτοιμος. Πάμε λοιπόν στο έδαφος για την πρώτη άσκηση. Πάμε να κάτσουμε τώρα στο στρώμα μας κάτω, να πιάσουμε δουλειά. Πάμε εδώ, για πρώτη άσκηση να μπούμε και στο κλίμα, να αισθανθούμε. Τα πόδια λυγισμένα, πάνε οι πατούσες μεταξύ τους, εδώ, όχι πολύ κοντά σε εμάς, το πιο μακριά για να μπορούμε να σηκωθούμε. Μικρή φορά εσείς με τα χέρια και κουμπάμε, εδώ. Θέλουμε να γίνεται ελεγχόμενη κίνηση και καθώς ανεβαίνουμε και καθώς κατεβαίνουμε. Εδώ, οδηγούμε την κίνηση τους κοιλιακούς, σφίγγουμε εδώ τον κορμό και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Για να πάρουμε το 100% της άσκησης. Πάμε για 40 δευτερόλεπτα. Πάμε, τελευταία 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1, αυτό είναι. Ξεκουραζόμαστε σε 15 δευτερόλεπτα για να πάμε με την επόμενη. Όπως είμαστε εδώ, σηκώνουμε τα χέρια, σηκωνόμαστε ευθεία πάνω, τεντωμένα τα πόδια κάτω στο έδαφος και σηκώνουμε το πάνω μέρος του σώματος σαν να θέλουμε να κουμπίσουμε το ταβάνι. Σφίξτε πάλι τον κορμό εδώ, συνεχίζουμε τις ανάσες. Αυτό είναι. Τέλεια. 15 δευτερόλεπτα. Πάλι δύο ανάσες. Πάμε τρίτη άσκηση. Όμως σιγά να βάλουμε και τους πλάγιους στο παιχνίδι. Σηκώνουμε τα πόδια όχι πολύ κοντά σε εμάς πάλι. Σε αυτό το ύψος περίπου και πάμε. Ακουμπάμε φτέρνες. Ένα relax με τα χέρια. Και καθώς το κάνουμε το σώμα μας είναι ελαφρώς σηκωμένο από το έδαφος. Δεν είμαστε ξαπλωμένοι δηλαδή πίσω, εδώ, για τη συνεχή εμπλοκή των κοιλιακών. Σφίγγουμε τον κορμό, σφίξτε στην κάθε επανάληψη. Αλλιώς να σας καίει. Μπορούμε να κάνουμε την κάθε άσκηση να μετράει έτσι.
Αυτό είναι. Ωραία. Παίρνουμε πάλι λίγες ανάσες. Φεντώστε λίγο την κοιλιά. Ωραία. Πάμε τώρα σε στάση σανίδας. Μένουμε εδώ. Σφίγγουμε τον κορμό. Και πάμε. Μια δεξιά. Μια αριστερά. Έτσι. Μένουμε ένα δευτερόλεπτο εδώ. Μια δεξιά. Μια αριστερά. Ένα δευτερόλεπτο στο κέντρο. Μια δεξιά. Μια αριστερά. Θα πιάσουμε όλους τους κοιλιακούς. Παίρνουμε ανάσα, βυθιζόμαστε δεξιά, βυθιζόμαστε αριστερά, βγάζουμε. Ξαναπαίρνουμε ανάσα, βυθιζόμαστε δεξιά, μια αριστερά, βγάζουμε. Πάμε, τελευταίες παραλήψεις. 5, 4, 3, 2, 1, αυτό είναι. Κύλε. Ωραία. Τώρα σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Δηλαδή τα υπόλοιπα 30 δευτερόλεπτα θα μείνουμε απλά εδώ. Παίρνουμε ανάσες. Δεν κάνουμε κάτι. Τεντώστε λίγο, ρουφίξτε. Ρουφίξτε την κοιλιά μέσα. Πάμε τώρα σανίδα στο πλάι. Εδώ. Σφίξτε τον κορμό. Πάμε. Μερικές βυθίσεις. Απαλά. Εδώ, δεν χρειάζεται, αν κουραστήκατε, να βάζετε πολύ πίεση, απαλά ίσα ίσα. Άμα δείτε ότι κουράζεστε, δεν πάει, μείνετε. Μείνετε. Παρτανάσες και μετά πάλι λίγες παρελειψούνες. Άμα τώρα καίει πολύ, σταματάμε εδώ. Πάλι παίρνουμε ανάσες και πάλι πάνω. Μέχρι να βγουν τα δευτερόλεπτα. Ό,τι πάρουμε, ό,τι καλύτερο μπορέσουμε να πάρουμε μέσα αυτά τα δευτερόλεπτα. Ωραία. Πάμε. 15 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Ίσα ίσα. Θα πάμε την άλλη πλευρά. Πάμε, μικρές παραλειψούλες, βυθίζουμε. Με τους πλάγιους. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Killer. Ωραία. Πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Μην παίρνετε πολύ μεγάλα διαλύματα. Βέβαια, άμα χρειάζεται, θα τα πάρετε. Θα κάνουμε και ζημιά. Σηκώνουμε πάλι τα πόδια εδώ. Σαν ένα ενεργό διάλειμμα. Έτσι, μια πιο εύκολη άσκηση. Και κουμπάμε τα γόνατα. Να αλλάξει. Πάλι σφίγγουμε εδώ τον κορμό. Γυμνάζουμε τους κοιλιακούς, συνεχίζουμε, αλλά ταυτόχρονα τους δίνουμε και μια ανάσα χωρίς να καθόμαστε τελείως. Είναι η τέλεια άσκηση για αυτό το σημείο εδώ που είμαστε τώρα. Πάμε, τελευταία 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Ωραία. Ξεκούραση. Πάμε την επόμενη. Πάμε, βάζουμε τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Τα πόδια όπως είναι εδώ. Σηκώνουμε λίγο από το έδαφος και πάμε να αλλάξ. Κάνουμε ποδήλατο με την πιο εύκολη μορφή τώρα. Φέρνουμε δηλαδή το κάθε ένα πόδι ξεχωριστά, το γόνατο. Στο στήθος μας, στην κοιλιά μας. Πάμε, σφίγγουμε. Σφίξτε τους κοιλιακούς. Από το να είστε τελείως κάτω εδώ, ξάπλα, μπορούμε να σηκώσουμε και λίγο το πάνω μέρος του σώματος. Συνεχίζουμε να σφίγγουμε εδώ. Κάνουμε και λίγο πιο δύσκολη, πιο αποτελεσματική ακόμα δηλαδή, την άσκηση.
Πάμε για τα τελευταία 5. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Ωραία. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά, το νιώθουμε, είμαι σίγουρος και γι' αυτό. Ενώνουμε τα πόδια μαζί δίπλα-δίπλα. Σιροποιούμε τα χέρια δεξιά και αριστερά και φέρνουμε τα γόνατα πάλι και τα δύο μαζί όσο πιο κοντά στο στήθος μπορούμε. Θέλουμε τώρα όλη η ενέργεια να πηγάζει από τον κορμό και όχι από εδώ μόνο τα πόδια. Γιατί έτσι θα κουραστούν πρώτα τα πόδια και μετά η κοιλιακή. Πάμε. Σφίξτε τον κορμό καθ' όλη τη διάρκεια, τραβήξτε τα πόδια με τον κορμό δηλαδή. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Αυτό είναι. Killer. Τώρα ξεκουραζόμαστε. 30 δευτερόλεπτα. Πάμε πάλι. Γυρίστε και λίγο. Εδώ. Να τεντώσουμε λίγο. Πάμε βαθύς ανάσες. Ωραία. Πάμε εδώ. Σηκώνουμε τα πόδια λυγισμένα. Σε αυτό το σημείο. Στρίβουμε δεξιά-αριστερά, κρατήστε τον κορμό σφιχτό. Οδηγούμε τώρα την κίνηση με τους κοιλιακούς και μπλέκουμε και τους πλάγιους περισσότερο. Στρίψτε αρκετά, σιγουρευτείτε ότι στρίβετε. Σχεδόν ακουμπάνε δηλαδή το έδαφος με τα χέρια. Αν το ακουμπήσετε, σημαίνει ότι έχετε στρίψει επαρκώς. Για να ενεργοποιήσουμε τις πλάγιες που θέλουμε σε αυτή την άσκηση περισσότερο. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Killer. Πετάμε. Πάμε γρήγορα, δυνατά. Στην επόμενη. Όπως κάνουμε τώρα την κλασική άσκηση. Χέρια πίσω το κεφάλι. Και πάμε. Μπροστά, επαναληψούλες μικρές. Ανάσες μαζί. Κρατάμε σφιχτό το κορμό. Πολύ σημαντικό. Αναπνέουμε βαθιές ανάσες. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Μερικές ανάσες και τελειώνουμε. Περνάμε την τελευταία άσκηση του προγράμματος. Σηκώνουμε πάλι τα πόδια εδώ λυγισμένα, λίγο ανοιχτά. Πάμε. Τα χέρια ενδιάμεσα, τεντωμένα. Ενεργοποιούμε τους κοιλιακούς, σηκώνουμε λίγο το έδαφος και πάμε. Μικρές παραδοψούλες. Μπροστά. Σφίξε κοιλιά. Σφίξε τους κοιλιακούς. Περμανάσες. Τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Πάμε, τελευταίες 5 επαναλήψεις. 5, 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Τέλος, killer. Έχουμε πάρει φωτιά. Είμαι σίγουρος. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε το σημερινό πρόγραμμα για κοιλιακούς. Γυμνάσαμε πάνω, κάτω και πλάγιους, σφαιρικά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Φυσικά, αν δείτε ότι το έχετε και το νιώθετε, ξεκουραστείτε και πάμε να το παραλάβουμε και ακόμα μια φορά. Σίγουρα θα επισπεύσουμε έτσι τα αποτελέσματα. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε ούτε μία προπόνηση, να σας έχετε ειδοποιήσει και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Πάμε δυνατά.